επιστρέφει στο σπίτι της στον Κίτιο στις 5 του Μάη για να κάνει το sweep και να προκριθεί στους τελικούς. Δίπλα μου ο Άρης Κορονίδης, 13 πόντους όλους στο πρώτο ημίχρονο, σε εκείνο το σημείο όπου η Ένωση σας έβαζε πάρα πολύ δύσκολα. Εσύ ήσουν αυτός που έδινε στις λύσεις στην ομάδα σου, MVP του πρώτου ημίχρονου, ένας από τους κορυφαίους της νίκης σήμερα για την ομάδα της ΑΕΚ. Άρη, θέλω να ξεκινήσω πρώτα από την ομαδική προσπάθεια. Μπήκατε σήμερα, τα κάνετε όλα τέλεια. Πώς κύλησε το παιχνίδι, έτσι, κάνε μας μια μικρή αναδρομή του σημερινού αγώνα. Ναι, καταρχάς ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ένωση, ξέρουμε όλοι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και της αξίζει που είναι εδώ. Και συγχαρητήρια και στα παιδιά που προσπαθούν της Ένωσης και στους προπονητές της και στον κόσμο της που γεμίζει το γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά εμάς, εμείς είχαμε κάποιο πλάνο να τηρήσουμε. Το κάναμε. Αλλάξαμε κάποια πράγματα το προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ήταν τρομερά. Έχω πει από την αρχή της χρονιάς ότι γενικά στην ομάδα υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά. Μία βγαίνει ενός, μία ο άλλος. Σημασία έχει να γίνει τη δουλειά μας και συνεχίζουμε. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα πέρσι το κύπελλο. Φέτος είναι πολύ κοντά στους τελικούς. Πράγματι υπάρχει τρομερό βάθος στην ομάδα, πολύ μεγάλος πλουραλισμός. Πόσο αισιόδοξος είσαι ότι η ΑΕΚ θα μπορέσει φέτος να κάνει το repeat και να πάρει το back-to-back τίτλο? Εντάξει, είναι νωρίς να στο πούμε ακόμα αυτό. Εμείς έχουμε να παίξουμε ένα ακόμα παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, μάλλον ή σε δύο μέρες με το Παραλίμνη πάλι και μετά να προετοιμαστούμε για τους τελικούς. Σίγουρα ότι το να κάνεις back-to-back είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω μόνο η ΑΕΚ το έχει ξανακαταφέρει τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε, εντάξει, και θα δούμε. Και μια τελευταία έτσι, κουβέντα από σένα, Άρη. Σήμερα ήσουν καταπληκτικός, 40 ετών. Για πόσα χρόνια ακόμη θα σε βλέπουμε, σίγουρα στα 50. Εντάξει, όσο έχω ρόλο, το κορμί μου είναι καλά. Όσο έχω ρόλο σε μια ομάδα και είμαι happy, θα παίζω. Δεν έχω κάποιο στάνταρ. Νομίζω ότι και άλλοι παίχτες παίζουν σε μεγάλη ηλικία. Δεν υπάρχει όρια με την ηλικία. Σου εύχομαι πάρα πολλά χρόνια ακόμη, διότι πραγματικά κοσμίζει τα γήπεδα. Άρη Κορονίδη, σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σήμερα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.